Καλησπέρα σε όλους. Καλή σεζόν σε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο της χώρας και ειδικά στην Ένωσή μας των Αθηνών. Ευχόμαστε σε όλους με υγεία, χωρίς τραυματισμούς, χωρίς φασαρίες και χωρίς αντιξώστες μεταξύ παραγόντων ποδοσφαιριστών και ό,τι έχει να κάνει με αντιξότητα. Θα ξεκινήσουμε, εδώ βρισκόμαστε απόψε, για να κάνουμε την παρουσίαση του Γυμναστικού Συλλόγου Αρίων του Ποδοσφαιρικού Τμήματος, έτσι όπως εμείς νομίζουμε ότι αρμόζει και στους αθλητές που δρώνουν στο σύλλογό μας και στους ανθρώπους που φωτιάζουν το σύλλογό μας, στους ανθρώπους που μας στηρίζουν οικονομικά, ηθικά ή με οτιδήποτε άλλο είναι δίπλα μας. Νομίζω ότι αρμόζει να τους δείξουμε λίγο προς τα έξω και να τους θυμίσουμε το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Θα ξεκινήσω να δώσω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην Α' κατηγορία και στην Β' που έγινε κλήρωση σήμερα. Όσο μπόρεσα να δω το live stream, ήταν μια άθεια κλήρωση. Έχουμε καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Δεν με νοιάζει η βαθμολογική επιτυχία, δεν μπορούν να έχουν όλοι. Κάποιοι θα πέσουν, κάποιοι θα ανέβουν, κάποιοι τέτοιο. Απλά η επιτυχία μου ενδιαφέρει να έχουν όλες οι ομάδες είναι στο να μην χρειαστεί κανένα χειρουργείο σε κανένα αθλητή, σε οποιαδήποτε ομάδα. Από εκεί πέρα θέλω να δώσω τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε δίδυμους που έχω αποκτήσει μέσα και εγώ και οι άνθρωποι μας εδώ και οι προσωπικοί από το Σύλλογο. Θέλω να δώσω χαιρετισμούς να είναι καλά στην κυρία Έλσα, την πρόεδρο του Πλάτωνα, με τον Γιώργο, τον φίλο μου. Θέλω να δώσω γύρω από τον Δημοκόπουλο, τον πρόεδρο των Αμπελοκήπων, σε όλο το ΔΣ Μεταμόρφωσης και στο Περιστέρι, που ανέβηκε πέρσι. Είναι λίγο παράξενο, λίγο παράλογο, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό κάθε χρόνο όποτε πρωταγωνιστούμε. Οι πιο πολλές σημαντικές σχέσεις που αποκτούμε είναι με τις ομάδες που ανταγωνιζόμαστε, ενώ με ομάδες που ίσως δεν πάνε για κάτι, δεν ξέρω αν κάτι γίνεται και όλο στενοχωριόμαστε. Αλλά πιστεύω να φτιάξει αυτό. Από εκεί και πέρα θέλω να, μια και έχουμε την ευκαιρία σήμερα εδώ και θα μας δει κόσμος, να πούμε δύο πράγματα τα οποία πρέπει να τα προσέξουν οι παραγόντες του χώρου και να μην εδυσυχάσουν και να μην κοιτάνε μόνο το αποτέλεσμα, την άνοδο, την κάθοδο και ό,τι έχει να κάνει με αυτό. Εγώ θα πω από τη μεριά μου, δεν θα τα αναλύσω και πολύ, αλλά πρέπει να πούμε κάποια πράγματα, ότι κινδυνεύει κύριε το εθνικό ποδόσφαιρο. Κινδυνεύει πραγματικά και δεν βλέπω να ανακουκουλώνεται κανένας. Είμαστε όλοι στους καναπές μας, στα γραφεία μας, με τα μπούρα μας. Το παίζουμε πρόεδροι, χαρά με λεφτά στο ραστεχνικό δικαίωμά σας βέβαια. Αλλά να ξέρετε ότι κινδυνεύει πολύ το ραστεχνικό ποδόσφαιρο. Είμαστε, ήδη έχει ανοίξει πόρτα και αρχίζουν να προσφύγουν μέσα στο ραστεχνικό χώρο οι παέδρα. Εάν νομίζετε ότι μπορούμε να αντέξουμε αυτό το κομμάτι, να εξαρτήσουμε εγώ τον λόγο μου ότι είστε εκτραγελασμένοι όλοι σας και εγώ και όλοι σας. Πρέπει να θυμίσουμε το καθαρά ραστεχνικό ποδόσφαιρο, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα γωνιά θα μπει, δεν γίνεται, δεν με ενδιαφέρει εμένα προσωπικού, ούτε κατηγορούμε κανέναν. Μπράβο τους, να είναι πάει όλοι, να έχουν δύναμη, αλλά προσωπικά δεν με ενδιαφέρει. Τα καταστατικά τι λένε, οι νόμοι τι λένε και αν τους επιτρέπουν, δεν γίνεται να μπαίνει ο ισχυρός να τα βάζει με τον ανίσχυρο. Και στην τελική ανάλυση, εδώ ματώνουμε όλοι. Όλοι, για να γίνει αυτή η εκδήλωση σήμερα, έχουν ματώσει ακόμα και οι ποδοσφαιριστές μας, σε εισαγωγικά. Διότι είμαστε μια οικογένεια και όταν είσαι μια οικογένεια, βοηθάνε όλοι σε όλα. Αυτό σημαίνει ερασιτεχνισμός. Δηλαδή, αυτό το αγνό, όποιος θέλει για ΠΑΕ, όποιος το αξίζει να πάει παραπάνω, υπάρχουν οι άλλοι τρόποι, οι ομάδες, οι προπονητές, όλα αυτά τα γήπεδα να πάνε και να αθληθούν. Δεν μπορεί λοιπόν ένα καθαρά αριστερό σωματείο να τα βάλει με ΠΑΕ, ούτε από οικονομικούς λόγους, ούτε από ποδοσφαιρικούς. Εδώ τα ραστεχνικά κοιτά να μαζέψουν 20 παιδιά από τη γειτονιά ή τους φίλους για να κάνουν μια ομάδα. Οι ΠΑΕ μπορούν να διαλέξουν από 100 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δυστυχώς στην Ελλάδα είναι καθώς στην Ευρώπη δεν υπάρχει στις προηγουμένες χώρες. Μην το αναλύσουμε τώρα, το γνωρίζετε όλοι. Παρατάνε και τα μαθήματα να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί λοιπόν ο ραστέχνη που εργάζεται, που σπουδάζει, που κάνει κουράν να ανταγωνιστεί και οι ομάδες αυτούς τους ισχύρους. Εάν λοιπόν είναι τόσο καλές οι ομάδες και μπράβο τους και τους συγχαίρουμε, τα παιδιά είναι τόσο καλοί ποδοσφαιριστές, μην πούνε στην κάμπα, μην πούνε στην πίτα, να πάνε κατευθείαν στην άρπα και να διεκδικούν και άνω.
Γιατί έτσι θα καταλάβουν, ή να πάνε κατευθυνθεί κάποια εθνική. Έτσι θα καταλάβουν και οι παράγοντες όλων των ομάδων, τουλάχιστον της Ένωσής μας, που βλέπω να μην ασχολούνται, ειδικά της Άλφα και της Πίδας, εντάξει, μπορεί να θα ακούνε κάποια σωματεία πάει που ακούγεται, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν κατηγορούμε κανέναν. Η γνώμη μας είναι αυτή. Στη Γάμα μπαίνω. Ναι, μόλις πάρει φωτιά το σπίτι εκεί το ανακύρι, να ξέρετε ότι το επόμενο είναι το δικό σας. Λοιπόν, ας ανασκεφτούμε ξανά τις απόψεις μας όλοι, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που κυβερνάνε το ασφαλιστικό ποδόσφαιρο, είναι άξιοι ικανοί. Εγώ ευελπιστώ στις κρίσεις τους και νομίζω να προσπαθήσουμε να μην αντικείσουμε αυτόν τον ασφαλιστικό χώρο. Μην αμαρτυρεί από τον Θεό. Τώρα, από εκεί και πέρα. Απόψε, πέντε σωματεία τρέχανε, αφήσανε οικογένειες, τρέχουνε, βγαίνουν στους δρόμους, τρέχουνε σε ραντεβού, σε αυτά, σε όλα, δεν ξέρω τι κάνουν. Υπάρχουν και άλλα κήπεδα, αλλά δεν μπορώ, εγώ δεν είμαι κάποιος της χώρας, εγώ μιλάω για τον τόπο μου, για την ομάδα μου, δεν μπορώ να μιλήσω για όλους. Να βοηθήσω, αν μπορώ, ναι. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το κήπεδο του Ημιτού. Επειδή εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα πολιτικά, δεν με ενδιαφέρει ποτέ τίποτα άλλο πέρα από αυτό που κάνω και τα αγαπώ. Πες από τον χώρο, τον υπηρετούμε και τον αγαπάμε. Για τίποτε παραπάνω. Όποιος θέλει μπορεί να μας επέξει οικονομικά, αν οικονομάμε, αν τρώμε λεφτά, αν κάνουμε οτιδήποτε. Γι' αυτό και έχουμε χρόνια ανθρώπους οικονομικά πιο δυνατούς από εμάς που μας βοηθάνε, οι οποίοι είναι επιχειρηματίες, είναι πανέξυπνοι. Και σίγουρα λοιπόν δεν μπορούν να του πιάσουν εγώ μετά τα λεφτά του, γιατί βλέπουν ότι πάνε σε αγώνα. Πάνε σε κάτι τίμιο. Έτσι λοιπόν θα πω ότι για το κήπεδο του Ημιτού είναι να πάνω πέντε σωματεία, τα τέσσερα με υποδομές. Έτσι, το ένα Β' Εθνική, το οποίο Β' Εθνική ομάδα έπεσε για έναν λόγο τη Ολυμπιακή Ημιτού. Γιατί δεν είχε κήπεδο σωστό κάτω, γιατί δεν είχε πέντε σωματεία, θα μείναν τα εθνική εύκολα το σωματείο. Γιατί πήγαν δυνατότητες. Εκεί λοιπόν αγωνιζόμαστε τώρα πέντε σωματεία σε τις γειτονίες, σε τους αγώνες που είναι γύρω-γύρω για αυτό το γήπεδο του Ημιτού. Ακούστε κάτι. Μην πυροβολείτε το σημερινό δήμαρχο. Δεν με ενδιαφέρουν τα πολιτικά, δεν είναι φίλος μου. Φέτος τον γνώρισα. Κανείς δεν ξέρει στα 55 μου τι κόμμα είναι. Κάποιος ξέρασε, θα μου το πει. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρουν τα πολιτικά, ειδικά στον αθλητισμό. Αλλά μην πυροβολείτε τον μη. Όποιο και να ήταν αυτό, με ενδιαφέρει ο άνθρωπο. Ή να είναι καλό ή κακό στην κόμμα, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό το πρόβλημα είναι δεκαετίες από το συγκεκριμένο Δήμο Ημιτού και τη Δάφνη, αλλά ειδικά του Ημιτού, γιατί τώρα γίνεται ο Καποδίστρια, έχουν περάσει σχεδόν όλα τα κόμματα. Αντιπρόεδρε, αν δεν κάνω λάθο, έχουν περάσει σχεδόν όλα τα κόμματα με τη μάχη. Και κανεί δεν ασχολήθηκε. Οι ομάδε ίσω, επειδή βλέπω στου Δήμου, αν δεν ασχολούνται και αυτέ επαναπαυθήκαν. Και τώρα έχουμε έρθει σε ένα διέξοδο και θέλω να δω ποιο είναι αυτό που θέλει να πετάξει έξω τον κόσμο. Αυτό μπορεί να δώσει λύση και άμεση, γιατί ξέρω θα το δουν σίγουρα αυτό. Και κάποιοι θα γελάνε, κάποιοι θα ξύνουν τα μπατζάκια του για να πω κάτι άλλο. Κάποιοι θα δώσουν σημασία με σίγουρο. Α πάνε λοιπόν και ο Πρωθυπουργό θα το δίνει σίγουρο. Και αυτή τη λύση πρέπει να δώσει μόνο ο Πρωθυπουργό και ο κύριο Καρδαλιά. Και δεν ξέρω ποιοι άλλοι, μην ανοίγουν από του δύο ανθρώπου μόνο, έτσι και μακριά τα κομματικά μου του πυροβολείτε. Αλλά πρέπει να δοθεί εχθές η λύση, όχι άλλο. Είναι αμαρτία από Θεό, γιατί είναι ετών αυτά τα προβλήματα και το αφήσαμε να φτάσει στο άλλο άκρο. Είναι αμαρτία από Θεό, παιδιά. Ξαφνικά θυμηθήκαμε ότι είναι πρόβλημα το γήπεδο, αλλά γίνονται συναντίες. Ξαφνικά θυμηθήκαμε ότι είναι επικίνδυνο το γήπεδο, αλλά δεν ξέρω εγώ τι. Τίποτα δεν είναι επικίνδυνο. Αν είμαστε εμείς σωστοί, εγώ θα παρακαλούσα με σίγουρο ότι μπορούν ανθρώποι όπως είναι ο κ. Καρδαλιά, αυτό έχει αποδείξει και στο παρελθόν. Δεν το γνωρίζω τον άνθρωπο προσωπικά. Αλλά νομίζω και ο Πρωθυπουργό. Δεν θέλετε να δείτε, είναι, εγώ δεν παίζω με τις λέξεις. Δηλαδή, λέμε ένα νούμερο για να το πούμε. Είναι πραγματικά εκατοντάδες τα παιδιά από 1000 και πάνω και 2000 με τις ομάδες και τις υποδομές που αθλούνται και ερασιτέχνες. Δεν θα φτάσω στην καραμέλα να βάλουμε τα παιδιά μας στον αμυστικό χώρο για να μην πάνε στο καφενείο στην καρδιά και στα ναρκωτικά. Γιατί, αν θέλετε τη σκληρή αλήθεια, τα ναρκωτικά είναι και μέσα στον αθλητισμό δυστυχώς, διακινούνται και το ξέρετε πολύ καλά. Έχουν μπει στις καλύτερες οικογένειες, στην προπόνηση στα σχολεία, στις εκκλησίες. Ο Θεός να με συγχωρέσει. Ας φύγουμε από αυτήν την καραμέλα. Το θέμα είναι να αθλείται ο άλλος. Όσο αθλείται ο άλλος,
δουλεύει και το πνεύμα και είναι καλύτερο και πάει πίσω σειρά στα παιδιά του, το μεταλαμβαδεύει και προχωράμε. Ας δώσουμε λοιπόν μία λύση. Δεν χρειάζεται να τσακωνόμαστε, δεν χρειάζεται να κυνηγάμε και να το παίζουμε όλοι με τα κόμματα ότι κάποιοι είμαστε. Ας δώσουμε ανθρώπινη λύση και δεν θα σωθεί κανένα ακόμα από τη λύση αυτού του γηπέδου από ψήφους. Δεν έχουν την ανάγκη. Αλλά δώστε λύση, θα παρακολουθήσω τους υπεύθυνους. Είπα τον κύριο Καρδαγιά με συγχώρεση, επειδή νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει. Όποιος είναι αυτός, ο πρωθυπουργός είναι, δεν ξέρω ποιος είναι, ας δώσετε παιδιά μια λύση. Είναι αμαρτία από Θεό. Είναι οι ομάδες στον δρόμο. Αν λοιπόν είναι να κλείσουμε τώρα σε τεχνικό και να πάμε σε άλλα θέματα, okay, τότε να το κάνετε. Αλλά θέλω να μας δείξετε και να σηκώσετε κύριε ποιος θα το κάνει και ποιος θα είναι αυτός ο άνθρωπος. Απλά να το χειροκροτήσουμε ότι κατάφερε να κάνει αυτό το πράγμα. Να καταστρέψει κόσμο που θέλει να αθλείται. Κλείνουμε αυτό το θέμα λοιπόν. Δεν ήθελα να το καταλήξω την μουτζούνα μας. Ούτε ο Άριωνας είναι η ζωή της Ελλάδος. Ήθελα να χτυπήσουμε και να, μέσα από αυτό όλο να πούμε προβλήματα. Έχω μιλήσει με δημοσιογράφους, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που δεν είμαι τίποτα, απλά δεν φοβάμαι και δεν τρέχω όταν είμαι καθαρός. Δεν είμαι κάτι άλλο. Απλά όταν πιστεύω ότι λέω αλήθεια, δεν με φοβίζει τίποτα. Ας με κατηγορήσουν. Αρκεί να μην πούνε ότι είμαι πάλι άνθρωπος. Δεν είμαι σίγουρο. Λοιπόν, έχω μιλήσει με δημοσιογράφους, οι οποίοι φοβούνται να έρθουν σε συνέντευξη να τα πω αυτά. Για ποιο λόγο φοβούνται, ρε, γιατί τι στο καλό είναι αυτό. Αυτά τα γίνονται αριστερικά και όλα αυτά δεν το καταλάβαινε. Οκ, είχαμε την ευκαιρία λοιπόν εμείς εδώ απόψε, μέσα την παρουσίαση του συλλόγου μας, να πούμε και αυτά τα πράγματα, γιατί είναι πραγματικά προβλήματα και αφορούν και το συλλόγο μας. Για να μην γελιόμαστε. Τώρα, ας ασχοληθεί ο κόσμος, οι Δήμοι, οι Δήμαρχοι, όλοι οι υπεύθυνοι, ποιοι είναι αυτοί, ποιος είναι αυτός, με όλα τα γήπεδα της Ελλάδος, γιατί κάτσε Αθήνα. Δεν είδα κανέναν να συγκινηθεί, κανέναν ελάχιστη για να μην τσαντικό. Όταν τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά τον κορονοϊό, μαστίζει, μάστιζε τα του χιαστού. Οι παράγοντες, χιαστό παίχτης, πέρα βρέχει. Δεν το παίρνουν ούτε τηλέφωνο. Όποιος βγει από ομάδα και μου πει ότι πήρα, είναι λίγοι. Μπορεί να ξέρω και ονόματα. Οι πιο πολλοί παράγοντες λοιπόν, των 140.000 ευρώ για να ανέβει η ομάδα και τελικά δεν ανεβαίνει. Των 100 ευρώ για να μην πέσει αντίπιτα. Και πάει λέγοντας, είναι ντροπή να χτυπάνε με ροκαματιάδες σαν παιδιά και να μην ασχολούνται. Είναι η μάστιγα του χιαστού λοιπόν, που τα παιδιά πάνε να αθληθούν για την τρέλα της, για να μην πω άλλη λέξη που δεν κάνει στην κάμερα, και το πληρώνει πάλι οι γονείς καθά μόνα τους. Γιατί να διαφορούμε, σπηράμε κλέφτηκα. Πολλά σωματεία δεν πήραν ούτε τηλέφωνο τα παιδιά. Ούτε κάθε ναυτοθεραπεία αυτά δεν τα βοηθήσανε. Αλλά κατά τα άλλα ανεβάζουν στα site και φωτογραφίες, γιατί είναι και το σήμα εδώ. Ο παιχταράς λέει το πήραμε 20.000 το χρόνο. Να τα χαίρεσαι, ρε φίλε. Είσαι κατεστραμμένος ψυχολογικά, ψυχικά. Έχεις καταστρέψει ένα παιδί πίσω και μπορεί και οικονομικά την οικογένειά του. Δεν είμαι σκληρός, είμαι αληθινός. Αν δεν σας αρέσει, σβήστε στο YouTube θα δείτε. Δεν μας ενδιαφέρει να έχουμε προβολές. Την αλήθεια θα την ακούσετε όλοι όμως. Αλλά και οι αθλητές, μην νομίζετε φταίτε. Γιατί πάτε σε μια ομάδα και δείτε 200 ευρώ το μήνα. Να πάρει 2.000 το χρόνο με ένα χιαστό σου θαλμέ. Ζητήστε ρε ασφάλεια από τους παράγοντες. Προστατεύστε ρε τον εαυτό σας. Ποιος ασχολήθηκε αν τα γήπεδα κάτω είναι κατάλληλα. Δηλαδή τώρα λέει το γήπεδο του Λιμιτού της Ακαδημίας Πλάτωνος. Κάποια άλλα είναι λέει ακατάλληλα. Τόσα χρόνια ήταν κατάλληλα. Κάναμε τη δουλίτσα μας, τώρα δεν πειράζει την άκρη και έρχονται από πίσω ΠΑΕ, έρχονται άλλοι από πίσω. Ποιος πήγε να σώσει με τα γήπεδα. Αν σας τα πιάσω ένα-ένα, αύριο δεν μου μιλάει κανένα στην Αθήνα, αλλά και δεν με νοιάζει κιόλας. Σας είπα, δεν μου μιλάτε γιατί είναι αλήθεια, δεν με νοιάζει. Να μην μου μιλάτε γιατί είναι αλήθεια, με νοιάζει. Γιατί ποια γήπεδα, αν σας πω ένα-ένα, είναι κατάλληλα. Ποιος ασχολείται και με τους τάπητες κάτω. Τα παιδιά σκοτώνονται. Λοιπόν, ας σοβαρευτούμε λιγάκι. Να είμαστε λίγο πιο σοβαροί, έτσι, για να δούμε και τα παιδιά μας να αθλούνται και να το ευχαριστούμαστε. Λοιπόν, ξεκίνησα, όχι δυνατά, ξεκίνησα αληθινά. Πέραν τούτου και κάτι άλλο. Ας σταματήσουν πια κάποιοι παράγοντες, βέβαια υπάρχουν και εξαιρέσεις με κάποια παιδιά, δεν συμπεριφέρονται καλά, το καταλαβαίνω, δυστυχώς. Αλλά σταματήστε πια να έχετε το καρπούζι και το μαχαίρι με τα δελτία. Δεν δίνω δελτία στον παίχτη, δεν κάναμε στον παίχτη. Ποιοι σας θέλετε περιουσιακά στοιχεία, τους κοπήσατε, τους κάνατε.
τους ταΐσατε, αλλά μόλις πάει στη ζημιά, ξεχνάτε για ποιος είναι. Λοιπόν, οκ, καλά ήταν μέχρι εδώ, μορπαθήστε με τον αν θέλετε, αλλά προσέξτε να μορπαθήστε με αλήθειες και όχι με ψέματα. Και πάλι θα θέλω καλή σεζόν σε όλη την Ελλάδα, στο ραδιοτεχνικό όλο, χωρίς τραυματισμούς, χωρίς τίποτα. Και ένα τελευταίο, σταματήστε την καραμέλα με τους διαιτητές. Όπως εμείς κάνουμε λάθη από τον πάγκο, από τα γραφεία της διοίκησης ή οτιδήποτε όπως κάνει λάθη, θα κάνει αυτή λάθη. Τώρα αν είναι κάτι πολύ επιλήψιμο, εντάξει τι να πω, δεν φτάνουμε μέχρι εκεί, παιδιά. Ηρεμήστε, προστατέψτε τον χώρο μας. Εμείς είμαστε, δεν είναι οι άλλοι, εμείς είμαστε. Προστατέψτε όλοι μαζί τον χώρο μας. Και κάτι άλλο, επιτέλους κάποιοι γονείς. Κάποιοι γονείς που τους τα παίρνουν μανατζάρι, τους τα παίρνουν υπερσενολάδες που λέω εγώ, για πέσω το παιδί, το παιχταρά, το παιδί, πλάτη πορεία το παιδί, στα άπατα και του κάνει πέσω το παιχταρά, να βγάλει λεφτά από το πόσο. Μάθε το γράμματα, ρε φίλε. Και μάθε να δίνεις 4 ευρώ στην ομάδα που παίζει το παιδάκι, ακόμη εισιτήριο και την κρύβεις στα βουνά. Και πας στα κάγκελα πάνω και πας και κρύβεις με στα μάτια, αν δίνεις 4 ευρώ εισιτήριο. Στο σωματείο που παίζει το παιδί σου και έχει τα ρουχαλάκια του και αθλείται. Εμείς είμαστε στο σωματείο, εσείς και εμείς. Δεν υπάρχουν άλλοι. Μόνο ποιος βρει ότι υπάρχει κατάκριση, υπάρχει κλεψιά, ζει ο άλλος από αυτό, τότε είναι να το χτυπήσει το θέμα. Ωραία μέχρι εδώ ήταν. Ξέρω εγώ τώρα τι γίνεται πίσω από τις τηλεοράσεις και τις κάμερες. Δεν πειράζει, να είστε όλοι καλά, να τα ακούτε. Τις αλήθειες να τις ακούτε. Όπως και σε μένα θα πείτε τις αλήθειες δικές μου. Οκ. Πάμε τώρα στην ενημέρωση που ήρθαμε εδώ απόψε και για αυτόν τον λόγο. Για την παρουσίαση του σωματείου. Το σωματείο φέτος έχει τη χαρά και την τιμή. Πρώτον, στις εκλογές του καλοκαιριού που γίνανε, που έχουν διάρκεια 3 έτη, πέρα από τον Προπονάτο Θεόδωρο, που είναι ο κεφαλής της Προεδρίας, γιατί έχει μπάσκετ ποδόσφαιρο, ο σύλλογος είναι εκείνος, αλλά στο τμήμα του ποδοσφαίρου έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι αντιπρόεδρος σωματείου, πρόεδρος του ποδοσφαίρου, ο κύριος Μίλος Μούσκολος. Και είναι ένας άνθρωπος που έχει δώσει τα πάντα για το σύλλογο επί δεκαετίες. Επί δεκαετίες. Αυτό που με κάνει εμένα και κοιμάμαι ίσως, σε αυτό έχω γράψει και στο Facebook, ότι τα λεφτά δεν κάνουν στους ανθρώπους, τα λεφτά τελειώνουν και πάλι μπαίνεις μόνος όταν έχεις πληρείες. Ένας άνθρωπος που κάπου δεν θα με σε ρίξει για το ποδόσφαιρο. Αλλά πάλι μαζί είμαστε. Άρα αυτό τι σημαίνει, ότι είμαστε άνθρωποι, διορθώνουμε τα λάθη μας, καταλαβαίνουμε τα λάθη μας και κοιτάμε να παίρνουμε τις ικανότητες μας. Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή να δουλεύουμε φέτος, από φέτος κοντά μας στον Κώστα αυτό και όχι μόνο. Και επειδή σήμερα έχουμε δυστυχώς και κάποια COVID και κάποια τέτοια δυστυχώς πληροφορία στο σωματείο μας και στο ποδοσφαιρικό τμήμα και στη διοίκηση, είμαστε πιο λίγοι την πειράση. Και εκ μέρους τώρα όλη η επιτροπή του ποδοσφαίρου θα βγει να μιλήσει ο κύριος Νίκος ο Μούσκολος, να πει δύο κουμπέτες. Και από εκεί και πέρα σας κάνουμε την ενημέρωση των υπόλοιπων θεμάτων με προπονητή, το τι και αυτά ποια είναι. Κύριε Πρόεδρε, ελάτε. Καλησπέρα για από μένα. Ευχαριστώ τον Σταύρο για τα καλά του λόγια. Να χαιρετήσω και εγώ και τους παρευρισκόμενους εδώ αθλητές του συλλόγου που μας κάνουν την τιμή να παρευρίσκονται. Να χαιρετήσω και εγώ όλο τον φιλαθλό κόσμο, να ευχηθώ την πλευρά μου από την πλευρά της διοίκησης του Συλλόγου μας να έχουμε μια καλή αγωνιστική χρονιά χωρίς τραυματισμούς. Δεν θα σταθώ πάλι σε αυτά που μπροστά τους ο Πολύπος, νομίζω ότι τα είπα αρκετά αναλυτικά και πραγματικά είπε ορισμένες αλήθειες, ίσως και λίγο πικρές για ορισμένες. Η ουσία δυστυχώς είναι ότι στη σημερινή εποχή της εμπορευματοποίησης έχει παρασύρει και τον ερασιτικό αθλητισμό. Και αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Έχουν εμπορευματοποιηθεί τα πάντα. Και αυτό έχει αντανάκλαση και στον αθλητισμό. Αντί να κοιτάξουμε πώς θα ενισχύσουμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, τον λαϊκό αθλητισμό, βλέπουμε ότι έχει συγχωρήσει και εδώ η άθληση σαν εμπόρευμα. Όπως και στα υπόλοιπα, και στην παιδεία και στην υγεία και όλα. Είναι δυστυχώς κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί. Τα ζητήματα των γηπέδων είναι όπως τα ανέφερε ο Σταύρος. Στο γήπεδο του Ημιτού έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο μας ταλανίζει εδώ και αρκετό καιρό. Δυστυχώς δεν έχει βρεθεί λύση. Ακόμα ψάχνουμε να βρούμε τα παραχωρητήρια για να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε στις οργανώσεις της Αθλητικής Ένωσης της Αθήνας. Και δεν ξέρω πώς ακριβώς θα λυθεί.
αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς και θα κάνουμε, όπως αποφασίσαμε σήμερα, οι διοικήσεις των ποδοσφαιρικών σωματείων που βρεθήκαμε στο γήπεδο του Μπιστού, είναι ότι θα προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις. Θα καλέσουμε όλο τον κόσμο, όχι μόνο της Δάφνης και του Μπιστού, αλλά και του Βύρωνα και της Ηλιούπολης, ώστε να κρατηθεί το γήπεδο αυτό ανοιχτό και να μην πάει και αυτό στα χέρια ιδιωτών, όπως ίσως κάποιοι ωραίονται. Και καλούμε όλο τον κόσμο να συμμετάσχει και την Παρασκευή 7 η ώρα στο γήπεδο σε μια κινητοποίηση στην οποία θα συζητήσουμε και θα απαιτήσουμε να μην γίνει έξωση των σωματείων από το γήπεδο και να αφούνται ελεύθερα και τα σωματεία αλλά και όλοι οι αφούμενοι ερασιτέχνες στον χώρο που υπάρχει εκεί. Να ευχαριστήσω στη συνέχεια όλους τους χορηγούς που αυτή τη χρονιά συνεισφέρουν και οικονομικά στο σύλλογό μας. Δυστυχώς οι χορηγήσεις δεν υπάρχουν επί της ουσίας. Ορισμένοι άνθρωποι που είναι σε θέση μας βοηθάνε λιγότερο περισσότερο. Και να ευχαριστήσουμε και όλους εκείνους που θα συμπαρασταθούν στην πορεία της ομάδας φέτος να έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα. Έχουμε βάλει το στόχο της ανόδου, το οποίο πέρυσι το χάσαμε στα Παράς. Θα παλέψουμε φέτος πάλι γι' αυτό. Να ευχηθώ στους ποδοσφαιριστές μας να έχουν καλή υγεία και να μην έχουν τραυματισμούς. Και από εκεί και πέρα, η χαρά και να το ευχαριστηθούμε. Αυτά τα λίγα θέλω να πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το ποδοσφαιρικό τμήμα για φέτος έχει την χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας έναν καταξιωμένο και άξιο προπονητή. Είναι το team που θα είναι κάτι στο τμήμα. Είναι με τον κύριο Καρτσί, τον Κωνσταντίνο. Ξέρετε όλοι που με βλέπετε, πιο πολύ με ξέρετε τουλάχιστον ότι δεν λέω ποτέ λόγια, είμαι ειλικρινέστατος. Αν δεν πιστεύω κάτι δεν το λέω. Δεν κάνω λογοπηγίες και δεν κρύβω κανέναν. Είναι ένας άλλος που έχουμε κρίνει ότι κολλάει στα χνότα μας, καταρχήν σαν ανθρωπιά, ξεκινάμε από εκεί. Όλα τα άλλα έρχονται μετά. Σίγουρα μας ενδιαφέρει και η γνώση του γιατί είναι και με το παραπάνω. Σίγουρα έχει όλα αυτά που απαιτούνται και με το παραπάνω. Αλλά αν δεν είσαι άνθρωπος, δεν μπορεί να συμπλέψεις. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά και την τιμή. Θα είμαστε ο καθένας με αυτά που έχει να δώσει. Περισσότερα ή λιγότερα στον άλλο, να το κάνουμε μια μαγιά παρέα οι δυο μας. Για να δούμε αυτά τα παιδιά να προχωράνε και να τον ευχαριστούνται καταρχήν. Γιατί έχουμε ένα εύκολο έργο, αλλά έχουμε και ένα πολύ δύσκολο έργο. Το εύκολο έργο είναι ότι έχουν παιδιά στην ομάδα τα οποία δεν είναι θέμα ικανότητας προς Θεού, είναι θέμα επαγγελματικών υποχρεώσεων, οικογενειακών υποχρεώσεων, τα οποία δεν βλέπουν για πολύ πιο πάνω. Έχουμε όμως και αυτό είναι το εύκολο έργο για μας. Το δύσκολο έργο είναι ότι έχουμε πολύ νέα παιδιά, πάνω από 10, έχουμε ηλικία του 8, του 7, του 6, του 5, αλλά αυτά τα παιδιά δεν τα έχουμε εδώ, γιατί ακούνε τις ηλικίες, απλά να βοηθάνε στην προπόνηση και να τα έχουμε εκτός 20 ή στον πάγο, γιατί έχουμε θέσει 11, σαν και πόσο έχουν μυαλό και τότε είναι στο γήπεδο. Γι' αυτό είναι αυτό λοιπόν το δύσκολο μας έργο. Να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να εξελιχθούν. Το που θα φτάσει μετά ο καθένα είναι δικό του δικαίωμα. Εμείς να δώσουμε το σωστό δρόμο. Και αυτό μας τιμά, γιατί τα πιο πολλά παιδιά αυτά έχουν έρθει από μεγάλα σωματεία, δηλαδή από πολύ πιο πάνω κατηγορίες. Και όταν λοιπόν αυτά τα παιδιά μας τα εμπιστεύονται στα χέρια μας, τα σωματεία, οι γονείς και τα ίδια τα παιδιά, νομίζω ότι αυτό, αν μη τι άλλο, μόνο μας τιμά, τίποτε παραπάνω. Αυτό όμως μας βάζει και παραπάνω να ασχοληθούμε και μας δίνει ότι πρέπει ο αγώνας μας να είναι πιο δυνατός και προσπάθειά μας με αυτά τα παιδιά να είναι πολύ πιο σοβαρή. Ο κύριος Καζαριάν, ο Χρήστος, ο οποίος είναι σε ζώνη τις ίδιες μέρες, είναι ο προπονητής θεματοφυλάκων κοντά μας. Θα γυρίσει τον κύριο Καρτσί, θα του δώσουμε και τον λόγο. Και από εκεί και πέρα έχουμε τον ψηλαπευτή μας, τον Τόλι τον Μαθά. Δεν θέλω να συνεχίσω από κάτι άλλο, γιατί με στο γνωρίζει τον χώρο. Είναι αυτό που λέω. Τόλις Μαθάς, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Είναι μαζί μας, είναι ο στραπευτής μας. Ό,τι ώρα το 24ωρο του χτυπήσουμε την πόρτα, είναι εκεί. Δεν ρωτάει αν είναι μεσημέρι, βράδυ, πρωί, όπου το χρειαστεί η ομάδα είναι δίπλα.
και γνωρίζετε λίγο πολύ όλοι στον χώρο ποιος είναι, δεν θέλει παραπάνω στις τάσεις. Από εκεί και πέρα έχουμε το φίλο μας, τον Ταταράκη, τον διαδροχολόγο στην ομάδα, ο οποίος μας βοηθάει και αυτός είναι δίπλα μας και όποτε χρειαστούμε και όποτε νομίζουμε και πρέπει να πάνε οι αθλητές μας, όπως έχουμε, απλά δεν θέλει προς το παρόν να αναφέρει το όνομά της μέχρι να το οριστικοποιήσουμε. Ήδη και το έχουμε τελειώσει, απλά μένουν κάποιες εκκρεμότητες. Θα έχουμε και σύμβουλο ψυχικής υγείας. Το κλείναμε φέτος σε συνεργασία απαραίτητο, γιατί εγώ σαν πατέρας με 4 παιδιά, αλλά και με παιδιά που ασχολούμαι, που κράζομαι ότι δεν θα πω δυστυχώς, ούτε ευτυχώς όμως. Το 70% και πάνω της νεολαίας μας πηγαίνει σε σύμβουλο ψυχικής υγείας. Και ίσως δεν το ξέρουν και οι γονείς οι ίδιοι, και το κακό ότι τρέπονται να το πούν αυτά τα παιδιά, όχι να μην τρέπεστε παιδιά. Ό,τι κάνετε για καλό στη ζωή σας, να το λέτε και να το εξειδικεύετε. Τίποτα δεν είναι κακό όταν πάω σε κάποιον επιστήμονα για να με βοηθήσει. Τώρα θα έρθει να πει δύο κουβέντες ο κύριος Καρδής ο Κώστας, απλά για μερικούς που έχουν άγχος με το οικονομικό κομμάτι, η συμφωνία μας είναι ότι θα μας πληρώνει ο κύριος Καρδής κάθε μήνα. Ελάτε κύριε Κώστα. Ξέρετε αυτή τι είναι. Θα πληρώνουμε κάθε μήνα τον κύριο Ντεβόσκι. Το ξέρετε, τον κύριο Ντεβόσκι. Μας έκανε την τιμή λοιπόν, οπότε πρέπει να τον πληρώνουμε. Όχι εμένα. Τον κύριο Ντεβόσκι. Α, τον κύριο Ντεβόσκι. Λοιπόν, εγώ θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Σταύρο Πολύμο, γιατί κάναμε μια γνωριμία από το πουθενά και φτάσαμε να κάνουμε μια συνεργασία. Θα είμαστε φωτιά και πάγος. Εγώ είμαι πιο ρεαλιστή σε κάποια πράγματα. Ο Σταύρος είναι πιο παθιασμένος, είναι γνώστης του αθηναϊκού ποδοσφαίρου. Από κοινού θα κοιτάξουμε το καλό το δικό σας, της ομάδας και θα ευχαριστούμε στο τέλος να φεύγουμε όλοι χαμογελαστοί από κάθε παιχνίδι και ακόμα καλύτερα στο τέλος. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Καλή χρονιά σε όλους με υγεία και τα υπόλοιπα θα τα βλέπουμε στο γήπεδο. Προφανώς ο Κώστας, ο φίλος που λέει για την κοιλιά, παρά να ξέρετε. Όχι, για την εθνική σου. Πώς, να ξέρετε, οι μεγάλοι προπονητές είχαν την κοιλιά. Να πάμε στο σχολείο του Μπούσκα, από πού να ξεκινήσουμε. Δεν είπα οι παίκτες, κύριε Πόδη, μη γελάτε, είπα οι προπονητές. Θα συνεχίσουμε. Εμείς δεν κοιτάμε εχθρούς, μόνο φίλους θέλουμε. Ό,τι και να γίνει, εγώ είπα και στην αρχή, μην το ξανακουράζουμε τι γίνεται με το γήπεδο. Εμείς θα ευχαριστήσουμε όλες τις ομάδες απάνω. Το θρίαμβο εμείς με τον πρόεδρο κ. Γρηγορακάκη, τον κ. Μανούσο, τον πρόεδρο του Μητού, τον κ. Κουρτέλη, τον πρόεδρο Ολυμπιάδας, τον Κομιθέα και όλες τις δημοτικές αρχές που είναι περάσει και που είναι και τώρα όπως το λένε στο Δήμαρχη και είναι στον τόπο στη θέση του. Σε ευχαριστούμε για την άρρηστη φιλοξενία που γνωριζόμαστε δεκαετίες ολόκληρες από το γήπεδο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που κάνουμε. Εμείς προσπαθούμε να είμαστε φίλοι με όλους αυτούς. Λάθη γίνονται. Απλά θα παρακαλούσα μέσα από αυτό το βήμα να κάνουμε το κουνό απάνω, να παραμιλάνε όλοι για την αγάπη των ομάδων μεταξύ μας και των παραγόντων και για να μην μας νοιάζουν τα άλλα. Αυτό μπορεί να το πετύχουμε και είναι και πολύ εύκολο. Αλλά αυτό που θέλω, εδώ θέλω να έχει το πρόβλημα να το πω όμως, να πούμε ένα τεράστιο πρόβλημα, τον έχει δώσει καλά και ευχαριστώ στον κύριο Λαλάκη, τον λεγόμενο Λαλάκη για μας, γιατί η προσωπική μου γνώμη είναι ότι ήταν αυτός ο άνθρωπος και άδειες να έχει το γήπεδο και άδειες κυκλοφορίας και άδειες ό,τι και να έχει και πινακίδες. Χωρίς αυτόν τον άνθρωπο ίσως ήταν διαφορετικά πολύ χειρότερα τα πράγματα. Δεν έχει το πρόβλημα τον κύριο Λαλάκη. Θα αναφέρουμε τους χορηγούς μας, γιατί πρέπει να το αναφέρουμε και δεν είναι πολλοί κόσμος μας βοηθάει. Άλλος λίγο, άλλος πολύ. Το θέμα είναι αναλόγως να τους καθενός. Εμάς μας θυμά και τους θέλουμε πάντα κοντά μας. Θέλουμε πολλούς με λίγα και όχι ένα με πολλά.
αυτό θέλουμε, αυτό έχουμε πετύχει, αυτό θα προσπαθούμε να πετυχαίνουμε και αυτό θα προσπαθούμε να είναι καθημερινότητά μας, γιατί δεν βγαίνουν εύκολα παιδιά οι χρονιές και για να προσφέρει, αν μη τι άλλο, στους αθλητές και να ευχαριστείτε και να έχουν αυτά που πρέπει να έχουν. Σήμερα είμαστε. Δεν πάμε να είναι άνθρωποι. Λοιπόν, θα ευχαριστήσουμε καταρχήν το Κέντρο Μυστικό στον Ημιτό, το οποίο μας χορηγεί τον χώρο του και όποτε, όχι μόνο απόψε, και όποτε το χρειαστούμε είναι δίπλα μας. Τον ευχαριστούμε, κύριε Τόλη, πάρα πολύ. Είστε καλά. Τώρα θα πω ένα όνομα. Όλα τα ονόματα παίζουν ρόλο, παιδιά, δεν μειώνουμε κανέναν, αλλά ο κύριο καθένας έχει την ιστορία του. Ένα τεράστιο ευχαριστώ. Τι να πούμε τώρα για αυτόν τον άνθρωπο. Να πούμε, επειδή τον γνωρίζω πολύ προσωπικά από μωρό παιδί, να πούμε για το ήθος του, να πούμε για οικογενειάρχης, να πούμε για επαγγελματίας, να πούμε για φίλος, να πούμε για παράγοντας. Ό,τι και να βάλεις, μπροστά εκεί σου πάει το τεράστιο. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι ο Πάπης ο Δημήτρης. Από εκεί και πέρα. Είναι ένα παιδί, εγώ το λέω παιδί, γιατί έχει παιδική ψυχή, αγνή ψυχή. Και κάποιοι που τον πικράραν το καλοκαίρι να το ξανασκεφτούμε. Λοιπόν, δεν αφορά εμάς. Ξέρουν αυτοί. Είναι ένας κολοσσός στον χώρο του μπάσκετ. Είναι μέχρι και πριν λίγους μήνες ο πρόεδρος του χρόνου. Ένα σωματείο που το έχει όχι μόνο νοικοκυρεμένο, δηλαδή νοικοκύρεμα, νοικοκυρά, νοικοκυριό, παύλα, αθλητισμός, ίσον τσουκαλοχωρής Παναγιώτης. Ένα κοινό πρότυμα. Φυσικά και όλοι θα πούνε πάντα όλο το 24ωρο, αυτό που λέει σημασία, είναι δίπλα μας. Έχει το κατάστημα το θάλασσα και το θα τα δείξουμε και μετά στις φανέλες, στον Άγιο Δημήτριο και τον Μουσαρδόμιο. Από εκεί και πέρα. Έχουμε ένα καινούριο φρέσκο, τον οποίο αναλαμβάνω να παίξει και τάρμα με τον Παναγιώτη του κύριου Παπρί, για να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος. Έχουμε τη χαρά και την τιμή από την οικογένεια Σταύρου, Ασταύρος, του Κινήκου, το Μανταλένα, το μαγαζί, που είναι χορηγία, το παιδί μας βοηθάει φέτος, που είναι στο Νέο Κόσμο, στη Μπρατζή. Κύριε Νίκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παναγιωτόπουλος ο Κώστας, τα ανταλλακτικά στην Κρατζή. Έχει και ιστορία στο Σύλλογο όσο να πράττει πρώην αθλητής του μπάσκετ, αλλά τα καλύτερα παιδιά και στον ευχαριστούμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο στα ανταλλακτικά στην Κρατζή που είναι λιγότερα μας. Εδώ έχουμε ένα χωρικό τώρα που μας ασκούν πιέσεις, έχουν έρθει μάνατζερ τώρα από Αγγλία, Ιταλία και χωρικοί και μας ασκούν πιέσεις για να παίξει φέτος βασικός ένας ποδοσφαιριστής. Θα δούμε τώρα πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστούμε την οικογένεια του Αποστόλη Χατζηστεφάνου για τη βοήθειά του και τη χορηγία μας κάνει στην ομάδα και ο αδερφός του γελάει, αλλά δεν τον περιμένει, ξέρετε. Αποστόλη, σε ευχαριστούμε και εσένα που είναι εντελώς σου. Την οικογένεια Παπαδάκη από τον Άγιο Αρθέμιο με τις αλουμινοκατασκευές, επί χρόνια όσο πολύ βοηθάει την ομάδα, όποτε του ζητήσαμε σχεδόν πάντα ήταν δίπλα μας. Ευελπιστούμε και φέτος να γίνει αυτό. Ο Θεός να τους έχει καλά και να τους δίνει δύναμη. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ο Φραγκιουδάκης, ο φίλος ο Φραγκιουδάκης ο Αναστάσιος, με το συνεργείο, γενικό συνεργείο εδώ στο Μύρωνα. Θα το δείξουμε μετά και στο YouTube που θα βγει. Τον ευχαριστούμε και εκείνο πάρα πολύ και όποτε τον χρειαστούμε πραγματικά είναι και αυτός δίπλα μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Πραγκιουδάκη, σε ευχαριστούμε. Τώρα πάμε σε ένα καφέ που μέχρι πρότινος πηγαίναμε και έκαμε και την ακριβώς και μας πέρα χαμπάρι. Τώρα έχουν βάλει και ρουφιάνο κάποιος εκεί μέσα. Έβαλε μια ρουφιάνα κάποιος εκεί μέσα. Μια σκύλα και ότι κάνουμε καθίσεις μας κυνηγάει. Μιλάμε με το μαγαζί Φαβέλα, τον φίλο μου του Κόκε, για τη φίλη μου. Ναι,
Είναι το Καραμάκι, ο Γιάννης, ο φίλος μας, το μαγαζί το Καραμάκι στο Μύρωνα. Πάντα και από δίπλα μας, όπου το ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η οικογένεια Αλεξόπουλου, η γνωστή αυτή πάντα το μυαλό σας, των ποδοσφαιριστών, πρώην ποδοσφαιριστών και ανθρώπους του χώρου και διεθνής ειδικά ο Γιώργος. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ με τη χορηγία τους για το Snowper Athens που είναι φέτος μαζί μας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή θα δούμε. Τη χορηγία τους θα διαρκείας, θα κυκλοφορήσουν σε μία εβδομάδα. Έχουν πάντα παιδιά, ο Γιώργος και ο Βαγγέλης. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω αφήσει πρώτο τελευταίο, μάλλον όχι πρώτο τελευταίο, έχω αφήσει τον φίλο μου τον Σφυρίδη, τον πρόεδρο του Άλλη Καραμαγκίου, που με τιμά η όλη του συμπεριφορά και απέναντί μου όλα τα χρόνια και όπου τον χρειάστηκα, είτε προσωπικά είτε για την ομάδα, ήταν πάντα δίπλα μου. Είναι με την αυτοσύνθεση στην Όπελ, εδώ στην Καραβή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δευτέρη, και ο Θεός μας έχει καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ευχαριστήσουμε και τον Παναγιώτη, τον ποδοσφαιριστή φυσικά, αλλά και όλη την οικογένεια Ρέτσου. Ο Παναγιώτης ο Ρέτσου, ένα παιδί που έχει βγει από τα σπλάγνα του εξερευνησμού, ξέρει τι είναι ένα εξερευνησμό, ξέρει τι είναι να παίζει τα τσιμπέτα, τα κακά κύπελα και σε αυτά. Ο Θεός το βοήθησε και η Παναγία να του δίνει δύναμη να πάει στα μεγάλα σαντόνια. Είναι δίπλα μας όπου τον χρειαστούμε και Παναγιώτη, ευχαριστούμε και για πέντε χρόνια στην οικογένεια που σας έχει κάνει. Ευχαριστούμε τον κύριο Τασιόπουλο με το elevator, το personal. Ένας άνθρωπος του χώρου, αν μη τι άλλο, τον γνωρίζει για τον όλοι και πρώην ποδοσφαιριστής διεθνής, επαγγελματίας, καταξιωμένος είναι προπονητής. Να πάει πολύ καλά, γιατί θα ρίχνει λίγο τον όμιλο του σήμερα, θα ήθελε να έχει τον άλλο μάλλον. Αλλά να πάει καλά, να πάνε καλά. Και ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τασιόπουλο, και ο Θεός να δίνει δύναμη στην οικογένεια. Τώρα, είναι κάποια πράγματα που όταν έρχονται απρόπτα σου δίνουν παραπάνω χαμόγελο και νιώθεις παραπάνω ότι κάτι έχει προσφέρει και σε αυτή τη ζωή. Είπαμε ο χώρος έχει αντιπαλότητες, αλλά είναι μέσα στις τέσσερις γραμμές. Από εκεί πέρα μένει μόνο η φιλία. Ό,τι άλλο μείνει δεν θα προσφέρει πουθενά και ποτέ τίποτα. Εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε. Και φυσικά γνωρίζει πολύ καλά τι λέω τώρα για τα χαμογελά. Επελπιστούμε και σε κάτι ακόμα καλύτερο και το περιμένω πώς και πώς, γιατί μία που μου το είπε και μία που θα στον ύπνο μου να περιμένω, σαν το μωρό παιδί περιμένει το χώρο των ομνών. Ευχαριστούμε για ό,τι του ζήτησα είναι δίπλα και θα είναι τον όμιλο του Άλμα Κλαμπ στον Άλυμο και ιδιαίτερα τον πρόεδρο του, τον κύριο Ευγενήτη τον Παύλο. Παύλο, σε ευχαριστούμε. Με τιμά η συνεργασία και έχουμε όλα να πάνε καλά και ιστορική ομάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παύλο. Ένα καλησπέρα και ένα ευχαριστώ και μπράβο για την πρόκληση εχθές της Δίαιτας Καμαρίου στον επιχειρηματία και πρόεδρο τον κύριο Φουστέρη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει μια ημνήση να μας εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν περισσότερο ώστε να κάνουμε αυτό το ταξίδι. Να πηγαίνει καλά η ομάδα και θα βρούμε ημερομηνία. Υπάρχει ένα ερωτηματικό αν θα είναι 21-23, αλλάξει κάτι για την ομάδα που πάει πολύ καλά ο άνθρωπος και περνάει στο κύπελλο της Ελλάδος και όχι μόνο, τους ευχόμαστε τα καλύτερα και ευχόμεθα και εκεί να βρούμε λύση να βρούμε το γήπεδο, γιατί αυτή η ομάδα ένα στολίδι που την έχει και είναι για την πίτα εθνική. Δεν είναι λόγια, ρωτήστε τον άνθρωπο που παίχτες έχει και θα καταλάβετε. Ο λόγος που είναι στην άνθρωπο λοιπόν τοπικό είναι καθαρά λόγος που δεν τους βοηθάνε με το γήπεδο. Ευχόμαστε κύριε Κουστέρη και εσύ εκεί να βρείτε τη λύτρωση με το γήπεδο και να πάμε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε κοντά μας την Εθνική Επίβλεψη, ειδικά τον κύριο Σταύρο, οι δύο επιχειρηματίες στα αδερφές, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Σταύρο, να είστε καλά για όλα. Τώρα,
Είναι λίγο πιο ανθρώπινα τα πράγματα, εδώ θα μιλήσουμε, αλλά οφείλουμε να τα πούμε, οφείλουμε να τα πούμε. Δεν υπάρχει λόγος πλέον να κρυβόμαστε, γιατί δεν έχουμε κάνει κάτι, δεν έχουμε κλέψει κανέναν, δεν πουλάμε ναρκωτικά, ούτε τίποτα. Επί προσωπικού και μέσα από το σύνολο και προσωπικού, για την εξυπηρέτηση και για τη βοήθεια και για την παρουσία του και για το χαμόγελό του και για τον καλό του λόγο, ευχαριστούμε την οικογένεια του Παναγιώτου Πατρικίου, τον Βραχάμι, εκείνη προσωπικού και από σωματείου. Τον ευχαριστούμε για όλα, ο Θεός τον έχει καλά, στην οικογένειά του και όλα τα θα τα πούμε στο καφέ. Σε ευχαριστώ. Είναι έμπορος, πουλάει αθλητικά είδη, πουλάει ποδήλατα, δεν με ενδιαφέρει αυτό, δεν το λέω γι' αυτό, πιστέψτε με ειλικρινά. Αλλά είναι άνθρωπος, όπως είναι και ο Λιάδη Κουρμπαρά, είναι άνθρωπος, με έχει αγγίξει και ό,τι ώρα θέλω μπορώ να το παίρνω τηλέφωνο και αυτό με ευχαριστεί. Είναι στον Κολαργό, στη Μεσογείο, ο Στάθης ο Κεραμιδάς, Στάθη, φίλε μου, σε ευχαριστώ για όλα και θα τα λέμε καθημερινά και θα σε πάντα δίπλα μας. Στάθη, σε ευχαριστούμε και όταν θα σου δίνει να μπεις τα παιδιά και στα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε και τον κύριο Γεωργιάδη, τον πρόεδρο του Κολαργού, έτσι. Είπαμε για τις θηλίες, αν θα μην κοιτάμε κάτι άλλο. Κύριε Γεωργιάδη, σε ευχαριστούμε και καλή επιτυχία στην ομάδα σας. Έτσι κι αλλιώς δύο κατηγορίες πάνω στους μας πειράζει να πάτε καλά και να είστε γέρος, κύριε Γεωργιάδη. Τώρα, τον κύριο Σάκη, έτσι θα τον πω εγώ Σάκη, τον εμπλέμε, τον νιώθουμε, έτσι έκανε τον εμπλέμε και εκείνος. Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Τζέικ Μποντό και μάλιστα Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και στην Ελλάδα. Μαζί με τα αδέρφια μου Ρούτσου και όλους αυτούς τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι ήταν μαζί μας και στα καλά. Αλλά όταν πέσαν και κάποιες ατυχίες και αυτό και αυτά, ήταν όχι δίπλα μας, ήταν καλύτερα και από αδέρφια μας. Αυτό έχουμε μαρτύρια από το σχέδιο που θα το πούμε. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι έχουν κάνει και πιστεύω όχι για χειρουργία, αλλά για να περνάμε καλά θα κάνουν και επένδυση στην ομάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης, τον χειρούργο, τον κύριο Θοδωράκη, που είναι και ο χειρούργος στην Ποντό, ο οποίος έκανε ποδοσφαιριστή μας, πώς το λένε, χειρουργείο, βοηθήσανε πάρα πολύ. Και τον ευχαριστούμε και τον κύριο Θοδωράκη, ο Θεός τον έχει καλά, γιατί είναι και άνθρωπος πάνω απ' όλα. Και ένα τελευταίο, τον άφησα επίτηδες, δεν έχει ανάγκη ούτε να τον διαφημίσουμε, ο Θεός τον έχει καλά, ούτε τίποτα. Αν πατήσετε το Google, αν δεν το ξέρετε, κάτω το ξέρετε, αν δεν το ξέρετε, πατήσετε το Google, μόνο θα καταλάβετε. Είναι και ειρήνικα προς τον Ολυμπιακού, έτσι. Και όχι μόνο τώρα, άμα δείτε το Παλμαρέτο, το διαβάζετε καμιά μέρα και δεν θα το διαβάσετε. Είναι ο κύριος Πισκοπάκης, ο οποίος εγώ του μιλάω ανθρώπινα, τον ευχαριστώ για όλα, θα τον ευχαριστώ για οτιδήποτε, μακάρι να μην τον χρειαζόμαστε, θα τον ευχαριστούμε και προσωπικού και για το παιδί μου, τη γυναίκα μου, τους παίχτες, όποιο αθλητικός είναι και εκτός ομάδος, είναι άνθρωπος, μετά επιστήμονας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πισκοπάκη για όλα. Τώρα, κάποια παιδιά σταματήσαμε την συνεργασία με την περσινή ομάδα, φυσικά φίλοι και φυσικά ακόμα και τώρα βρισκόμαστε και πίνουμε καφέ και τα πίνουμε, γιατί είναι παιδιά που φιλήσανε την φανέλα, την πληρώσανε, είναι παιδιά που ανεβάσανε την ομάδα, είναι παιδιά που άλλα πηδήξανε το καράβι, κάποια μείνανε και το παλέψανε να τη σώσουμε, ας όχι τώρα τα καταφέραμε. Απλά για οικογενειακούς και μόνο λόγους προσωπικούς, οικογενειακούς, επαγγελματικούς, κάποια παιδιά από αυτά δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν μαζί μας. Εμείς τους θυμάμαι και τους ευχαριστούμε, όπως είναι ο Τοπαλίδης ο Τάσος, είναι ο Ράνση ο Βασιλάκης, είναι ο Μιλιαράκης ο Βαγγέλης, τώρα κόκκινα ξεχνά κανένα που βοηθάς, έτσι. Και όλα τα παιδιά αυτά πρέπει να είναι καθαρά επαγγελματικοί λόγοι που δεν μπορούν να ακολουθήσουν τις εθνικές ομάδες με τις προπονήσεις και οικογενειακοί. Το σεβόμαστε, είναι σε μια μεγάλη και τα παιδιά ενώ μεγάλη, πάνω από 35, έχω τις υποχρεώσεις. Μην σας επιθυμώ ότι καλύτερο, με αυτό μου θέλω να πάντα δίπλα μας και αν μας βλέπουν, τους ευχαριστούμε και ειδικά το σωματείο, γιατί πραγματικά, ειδικά και ο Βαγγέλης Μουλιαράκης για ένα χρόνο, αλλά πέρα δύο παιδιά, ματώσαν την πανέλα πραγματικά και νηδρώσανε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Οι ανανεώσεις που θα είναι και πέντε στην ομάδα μας είναι. Εάν χειροκροτήσει άνθρωπος κάτι, είναι ο Δημόπουλος ο Δημήτρης. Είναι ο Γαλανάκης ο Γιώργος. Είναι αυτό που εκφέρει με τη χέτη ο Κόκερ. Έτσι να το κρατήσανε στην Πάτρα κανένα μήνα μας και γλιτώσουμε ενώ που βλέσει, είπα στην Πάτρα που βλέπει. Είναι το τρελοκομείο που τον περιμένουμε να αγαπάμε, αρκεί να βάλει και αυτός μια ώρα να το έχει καλά, είναι ο Σπύρης ο Λεωνίδας. Ο μεταγλωτιστής κειμένων, ο κύριος Τσιμουράκος. Ο Αχιλέας ο Βίδος. Ο Βασίλης ο Σουτζίδης είναι σε επαγγελματική υποχρέωση στο Αγγίστρι, καταλάβατε. Αυτός που αύριο θα κάνει μόνο στην προπόνηση με αθλητικά μόνο 3 ώρες είναι ο Καρκασίνας ο Γιάννης. Τώρα ακούστε τι έχουμε εδώ ένα θέμα. Ήταν αγροφύλακας, τώρα το είναι μεταξύ από φυλαξίων. Το θέμα είναι τώρα ότι αυτός πρέπει να αντιμετωπίσει και άλλα πράγματα. Λοιπόν, ο Θεός θα τον έχει καλά, να μας βάλει και σε έξοδα. Είναι ο Πεφταράς και η Ψυχάρα, μεγάλη μας κοινότητα, έτσι. Ο Ζάγκουρας, ο Δημήτρης. Πρέπει να κρεμαστεί για τον κάτω μου. Να είναι καλά και από τη γυναικά και ούτε 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 πάντα ευτυχισμένος. Και τώρα εδώ έχουμε τον κύριο Μούσκρο, τον Θοδωρή. Είναι ο Ραχίλης ο Νίκος. Είναι ο TikToker ο Νικήτας ο Λάμπης. Είναι ένα σπάνιο παιδί από χαρακτήρα, το ξέρετε όλοι έτσι, ο Σουκόπουλος ο Νίκος. Και να πω τελευταίο και λίγο τελευταίο. Α πούμε σε ένα ρεπουλτικό προτελευταίο, είναι ο Πολιτικός ο Θοδωρής. Και τελευταίος καταλάβατε ποιος είναι όλοι, έτσι. Ο κύριος Μπολάνης, ο Παναγιώτης. Έχουμε τη χαρά και τη μήνα, έχουμε το πιο μικρό παιδί στην ομάδα αυτή, εμείς για ηλικία μιλάμε πάντα. Είναι ο Ηλίας ο Σταύρος. Έλα εδώ τα παιδιά, τα σήκωσε τους ξέρουν, μιλάτε τα παιδιά και όλα αυτά. Εννοείται, την αντάσταση ο χέρι. Είναι ο Θεοχάρης ο Βασίλης. Είναι ο Κλάου. Ο Κοντοστέλιος. Ο Πέτσας. Από τα παιδιά του Θριάμβου έχουμε να τόσο δώσει μυαλό και ευχαριστούμε τον Θρίαμβο και τους ανθρώπους του και είμαστε και στη χαρά να έχουμε κάποιες συζητήσεις που κάνουμε κάποια άμεση συνεργασία με τους ανθρώπους του Θριάμβου και τους ευχαριστούμε και πάρα πολύ και να είναι και καλή επιτυχία σε ό,τι έχουν βάλει σκοπό στο Σύλλογο της Ενάσης Ευρώπης Σωματείου που την οπαθή μου αρχίζει με τον Θεοδωρή. Ο Πέτρας είναι ο Πέτρας της Εκκλησίας. Τα παιδιά με τους χορηγούς μας είναι ο κύριος Παναγιωτόπουλος, είναι η Μανταλένα, είναι ο κύριος Αποστόλης Χατζηστεφάνου και αδελφή Παπαδάκη. Καθίστε εσείς. Το Θεό
πάω το μεταλλά το αντίμα μου, το κοντοστέλιο. Είναι ο πολέμος ο Αναστάσης Πίτη. Λοιπόν, είναι ο Παπαδόπουλος ο Άγγελος. Είναι ο Βασίλης ο Κακάκης που δουλεύει το παιδί, δεν πιστεύω ότι είναι εδώ. Είναι ο Βασίλης. Ας έρθει και ο κύριος από εδώ. Α, κύριος. Επίσης εδώ δεν άκουσα ακόμα, τι επίσης. Εδώ έχουμε τους χορηγούς μας. Τον κύριο Νίλο τον Μούσκουρο, τον Δημήτρη τον Πάπιο, έτσι. Είναι πάλι ο Παναγιωτόπουλος, ο Τζούς Παναγιωτόπουλος και τον Δημήτρη Πάπιο. Περάστε, καθίστε. Αν είναι κάποιος να ξέρουμε από άλλος, ελάτε από άλλο. Όχι, 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 εκτός το όσο το πόρτο. Οι άλλοι ελάτε από άλλο. Για το πόρτο είναι. Είναι μια ομάδα μόνος από το πόρτο. Ένα γυλαία. Ο Πουλτούκης, εντάξει, είναι με τις ανανεώσεις, ενώ παίρνει στο παιδί μαζί μας. Για τον καλό, δεν έγινε εδώ. Και είναι και αγγελέας ο οποίος μας, και αυτός είναι από πέρσι το παιδί. Είναι ο Παναγιώτης της Παλοκολής, ο Θάλασσα και ο πάλι ο κύριος Μέτσος ο Πάπιος. Καθίστε. Και τώρα μια ομάδα μόνος του, λίγο σμίκνηση για να το πιάσει η κάμερα, ο κύριος Καστεφάνου Φώτης. Δεν είναι χοντρούλης. Απλά έχει τους Κυριακούς του Ρονάλδου. Του Ρονάλδου Κυριακή είναι φέτες, αυτό είναι φέτα παρέμβαση από πια. Είναι του Παναγιώτη, τους καλωπορείτε από τον Σαρκόμενο και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Κάτσε. Σας είπαμε, σαν όμως. Ούτε αναγνώριζε για να ακούσετε τίποτα. Για να πάω ακόμα. Πολλοί δεν το ξέρετε. Πολλοί όπως τον θυμούνται και πάρα πολύ θα τον μάθουν. Και κάποιος δεν το πολύ πιστεύει. Θα τα δούμε στην πορεία σιγά σιγά. Είναι ένα παιδί, το πραγμα το ξέρει όλο, έχει παίξει κατηγορίες. Είναι ο φίλος μου ο Σάββας ο Δημόπουλος. Νομίζω δεν υπάρχει άλλο παιδί που δεν είπαμε, έτσι. Ωραία. Θα ευχαριστήσουμε, θυμίσουμε το όνομά σου. Την Νικολέτα. Και τον Λενάκη για την παρουσία του εδώ, που αφήνα την ατμόσφαιρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λενάκη και την Νικολέτα. Ωραία, ελάτε να μια φωτογραφία με κότσο, ένα κότσο. Όχι, εσύ. Ελάτε όλοι να απαντήσει εδώ, θα δούμε κάπου, ελάτε τώρα πρέπει να το γνωρίσουμε. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο, θα κλείσουμε. Μόνο με ευχές να έχουμε μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά, χωρίς τραυματισμούς, μονιασμένοι οι παράγοντες, μόνο η μόνη αντιπαλότητα μέσα στις 4 γραμμές στα 90 λεπτά, ελάτε όλοι, 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 και εσύ το λίγο. Ευχαριστούμε όλους. Ευχαριστούμε όλους.
Τζιζ. Πάμε με το τριάριο. Ένα, δύο, τρία. Αρίο! Thank you.